Άλλη μια κοινωνική δράση της περιφέρειας Κρήτης για προστασία ευάλωτων ομάδων και στη συγκεκριμένη δράση αφορά παιδιά. Ενισχύουμε με σχολικά είδη λόγω της έναρξης σχολικής περίοδου σε όλα αυτά τα παιδιά που φιλοξενούνται σε τρεις σημαντικές δομές στην πόλη μας και συγκεκριμένα στα χωριά ΣΟΣ. Στο χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στο Μασταμπά, καθώς και επίσης στη δομή του πόρου, όπου εκεί φιλοξενούνται, είναι θηλαίων και φιλοξενούνται νεαρά κορίτσια. Ποιος είναι ο στόχος, κύριε Βοριά, και το μήνυμα που θέλουν να περάσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι δεν είναι μόνα τους, τι γίνεται? Σίγουρα θέλω να ξέρουν ότι έχουν την περιφέρεια δίπλα τους. Ήδη ο Περιφερειάρχης μας, ο Σταύρος Αρναουτάκης, έχει δώσει τη γραμμή και ιδιαίτερα σε οτιδήποτε αφορά παιδιά. Να δώσουμε περισσότερο έμφαση. Δεν είναι μοναδική δράση, θα ακολουθήσουν και άλλοι δράσεις στήριξης των παιδιών. Δεν μένουμε εδώ πέρα και τα Χριστούγεννα και όποτε χρειαστεί θα είμαι πλάι τους, να νιώσουν μια ζεστασιά, γιατί σίγουρα αυτά τα παιδιά έχουν περάσει και τις δυσκολίες τους. Κύριε Βοριά, φέρατε σχολικά είδη, να το δούμε για τη σημερινή μέρα. Ποιο είναι το μήνυμα, ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν χάσει την ευκαιρία της μάθησης επειδή έχουν βρεθεί κάτω από δύσκολες συνθήκες? Φυσικά, παρακολουθούν πάνω στο σχολείο τους κανονικά. Εδώ πέρα φιλοξενούνται, έχουν ένα προσωπικό σε αυτές τις δομές οι οποίες είναι κοντά στα παιδιά, νοιάζονται για τα παιδιά και αξίζει πολύ τον κόπο να στηριχτούν όχι μόνο σε αυτές οι δομές, αλλά όπου χρειάζεται να δημιουργηθούν, γιατί δυστυχώς και λόγω της αύξησης ενδοοικογενειακής βίας που έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα έχουν αυξηθεί και ό,τι αφορά παιδιά δυστυχώς είναι ακόμη περισσότερο και μεγαλύτερο τα προβλήματα. Σήμερα είναι μια δράση στην πλαίσια της εφαρμογής του κοινωνικού προγράμματος υπερτοπικού χαρακτήρα για τη στήριξη των παιδιών που μένουν σε δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Ξεκινήσαμε από το κέντρο ανηλίκων, φέραμε τον κατάλληλο σχολικό εξοπλισμό στα παιδιά, ούτως ώστε να στηριχτούν στις ανάγκες που έχουν στο σχολείο. Να πω ότι οι δομές αυτές φιλοξενούν παιδιά τα οποία το έχουν ανάγκη για να γίνει αυτό. Δεν είμαστε υπέρ της πολιτικής των δομών, διότι τα παιδιά πραγματικά δοκιμάζονται εδώ. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι εδώ είναι ένας κατάλληλος χώρος που θέλει το κατάλληλο προσωπικό να είναι δίπλα στα παιδιά, να τα στηρίζει, να τα αγαπάει και να τους δίνει τη δυνατότητα για τη μόρφωση, η οποία είναι και η βασική μας επιδίωξη.